Ευχαριστώ θερμά τον συμφοιτητή μου, τον κύριο Νίκο Ζία, για τα κολακευτικά λόγια τα οποία είπε για την ημετέρα Φουκαρουσίν. Να ευχαριστήσω τον Γέροντα, μου κάνει την τιμή με την παρουσία του να βρίσκεται εδώ ανάμεσά σας, να ευχαριστήσω όλους εσάς και ιδιαίτερα την νεολαία, η οποία παρευρίσκεται απόψε εδώ και η οποία χρησιμοποιεί επίτυχως αυτή την νέα τεχνολογία, υποτάσσοντάς την, αλλά όχι υποτασσωμένη. Και με αυτή την τεχνολογία θα μπορέσουμε ίσως να αντιδράσουμε σε διάφορες μορφές επιβολής και επιβουλής που μπορεί να ασκούνται πάνω μας. Στο θέμα μας. Για τον ελληνισμό ισχύει αυτό που αποτελούσε έμβλημα πολλών μεσαιωνικών πόλεων και των Παρισίων μαζί. Φλουκτουάτ νον μεργητούρ. Κλειδονίζεται, αλλά δεν καταποντίζεται. Ο ελληνικός χώρος μπορεί επί αιώνες να έζησε εν αφανία, αλλά ποτέ εν ερημία. Πάντα υπήρχε σε αυτόν ένας κόσμος με ρίζες βαθιές στο παρελθόν, ο οποίος υπό πολλές εξουσίες διατήρησε ένα βαθύ δέσιμο με το παρελθόν, με τις παρεδόσεις του. Το τραγούδι του, λέξη παραγόμενη από την τραγωδία και ο χορός του, ήσαν νήματα που έδαιναν την εκάστοτε παρούσα γενιά με τις αρχαίγονες μήτρες της. Η γλώσσα ήταν ο ομφάλιος λόρος που έδαινε πάντα το χθες και το σήμερα. Ποτέ το ελληνικό παρελθόν δεν ήταν απόν από τις σελίδες του χρόνου. Έτσι γεννήθηκε το 21. Και το 21 ήταν πάντα μια εσαΐ ζώσα και δρόσα παρουσία σε όλες τις εκφάνσεις του νεότερου ελληνικού βίου. Ήταν αυτό που έδωσε πνοή στη νεότερη Ελλάδα, ώστε να εκταθεί ως την Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θράκη, με τους επικούς αγώνες του 12 και του 13. Ήταν το αθάνατο κρασί που έκανε τους ευάθλους μαχητές του 40 και του 41 να γράψουν τα χρυσά επί της Πίνδου και του Καλπακίου, του Ρούπελ και του Ιστίμπεϊ. Ήταν αυτό που ενέπνευσε την νεολαία της Κύπρου, που μας έδωσε τους νεότερους μάρτυρες της ελληνικής ιστορίας. Η μάνα του Γρηγόρη Αυξεντίου, που ξεστόμησε τον τρομερό λόγο «Κάλλιο το παιδί μου καμένο παρά προσκυνημένο», βγήκε από τις σελίδες της ιστορίας των γυναικών του Σουλίου και της Τουρκομάχου πατρίδος μου. Το 21 ανάστησε το λαό μας στα μαύρα χρόνια της κατοχής. Ακόμη αντυχεί στα αυτιά των παλαιότερων το τραγούδι με στίχους του Νίκου Καρβούνη. Ξαναζωντάνευσε ταρματολίκη. Το 21 ήταν η απαντοχή μας στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας. Ήταν βοηθός και σκέπη μας. Η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση είχε το όνομα Ρήγας Φεραίος. Το όνομα του Βελέν Στυλή, που έσπηρε με το λόγο και τη θανή του τον σπόρο που έδωσε τον γλυκό καρπό της ελευθερίας. Το περίφημο τραγούδι «Να ήτανε το 21» εξέφραζε τη λαχτάρα ενός ολόκληρου λαού για ελευθερία, για περισσότερη εθνική και προσωπική αξιοπρέπεια. Το 21 έδαινε και δένει με ένα αόρατο
μνήμα τους Έλληνες της Διασποράς. Η μεταπολιτευτική περίοδος δεν έκανε το χρέος της προς το ένδοξο παρελθόν, ίσως γιατί δημιούργησε ένα άδοξο παρόν. Ποτέ η Ελλάς δεν εξυβρίστηκε τόσο πολύ όσο υβρίζεται σήμερα. Η ιστορία έγινε ο φτωχός συγγενής της παιδείας μας. Φύρενε συνεχώς, μειωνόταν διαρκώς, πυλωνόταν στα μουλοχτά αρχικά και τώρα πια η ξετσιποσιά που έγινε μαγιά βεβηλώνεται η ιστορία μας τα ανοιχτά. Γι' αυτό η ψυχή του αγνού Έλληνα πονά. Ο πολυταξιδεμένος Καζαντζάκης σε μια από τις επιγραμματικές του φράσεις είχε πει: «Η ψυχή ξέρει πολύ καλά και ας κάνει πολλές φορές ότι το ξεχνάει, ότι έχει να δώσει λόγο στα πατρικά χώματα». Έχει να δώσει λόγο στα πατρικά χώματα. Και σήμερα ήρθε η στιγμή να δώσουμε λόγο σε αυτά τα πατρικά χώματα, σε αυτά τα πατρικά αίματα. Με την εκδήλωση αυτή, αυτός ο θαυμάσιος νεανικός όμιλος που συνδέεται με αυτά τα οποία για μένα είναι τέρα incognita, άγνωστη γη, δεν εκπληρώνει ένα ιερό καθήκον, συνεχίζει εκείνο τον αγώνα. Έναν αγώνα εξίσου δύσκολο, διότι αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος δεν είναι κάτι εύκολα αντιμετωπίσεως. Πρόκειται για μία μάχη εναντίον ενός ιδεολογήματος που είναι αντιγραφή της κοσμοξάκουστης αμερικανικής ταινίας του Γκρίφιθ. Η γένεση ενός έθνους. Έτσι επεγράφεται η ταινία του Γκρίφιθ, προπολεμικά. Που για μέν της είπα υπήρξε τίτλος επιτυχέστατος, για την Ελλάδα υπήρξε τίτλος ατυχέστατος. Με το 21 δεν γεννιέται ένα έθνος. Το έθνος υπήρχε εν δουλεία και απλώς ανέστη προς ελευθερία. Γι' αυτό την επανάσταση την ονομάζουμε εθναγερσία. Απλώς με το 21 το ελληνικό έθνος, το άλλοτε ελεύθερο και το άλλοτε δούλον, για πρώτη φορά στη μακραίων ιστορία του συγκροτείται σε κράτος. Αλλά επειδή σήμερα το κράτος ουσιαστικά τελεί υποδιάλυση, κάποιοι νομίζουν ότι ήρθε η στιγμή να ψάλουν το ρέκβιεμ και του ελληνικού έθνους. Ο μεγάλος γερμανός ποιητής, ο Μπέρτολ Μπρέχτ, είχε πει: «Όταν θα έρθουν δύσκολοι καιροί, κανένας δεν θα πει τι κάναν οι πολιτικοί. Όλοι θα απορούν και θα ρωτούν, γιατί δεν μίλησαν οι ποιητές». Σε παλαιότερες εποχές, σε κάθε δύσκολη στιγμή, οι ποιητές μας είχαν τον πρώτο λόγο. Γίνονταν πρωτολάτες και συχνά απελάτες. Και πάντα είχαν άξονα αναφοράς το μεγάλο 21 που το αθάνατο κρασί του χάριζε στο λαό μας την μέθη του μεγαλείου. Όταν μετά τον ζόφο της κατοχής, αντί να έρθει χαραυγή μιας ανέσπερης ελευθερίας, έπεσε πάνω στην έρμη πατρίδα βαρύ τον έφος του δοσιλογισμού, ο ποιητής της ειρήνης, όπως προσφιέστατα έχει ονομαστεί, ο συντοπίτης και φίλος μου Νικηφόρος Βρετάκος, με το περίφημο ποίημα «Ακόμα τούτη άνοιξη» αισθάνθηκε την ανάγκη να απολογηθεί στα παλικάρια τα παλιά που στέργιωσαν το 21. Λέει με παράπονο ο ποιητής: «Δεν σας το λέω, μωρέ κλεφτόπουλα, για να σας πάρει το παράπονο. Δεν σας το λέω να κάτσετε στις πέτρες και να λυπηθείτε. Βγάλτε σελός τετάλογο,
να ανέβει επάνω ο καπετάνιος. Ακόμα τούτη άνοιξη ραγιάδες. Ακόμα τούτη άνοιξη τούτο το καλοκαίρι. Μη γελαστείτε από τον καημό σας και σας πάρει ο ύπνος, γιατί καινούργια σύννεφα πλάκωσαν την πατρίδα. Μαύρα στριφτοπλεγμένα σύννεφα κρέμονται σαν μολύβια πάνω από μας, πάνω από τα σπίτια μας, πάνω από τους τάφους των παιδιών μας. Εδώ σε τούτη την παράξενη χώρα, που τα ποτάμια της, που οι πέτρες και τα φαράγγια της, τα σύννεφα και τα βουνά της βγαίνουν μαζί με εμάς τον πόλεμο και πολεμάνε και πληγώνονται, εδώ σε αυτά τα δέντρα που οι αρματολοί και οι κλέφτες κρέμασαν τα τραγούδια τους, σηκωθείτε να αρπάξουμε στα χέρια μας τις άλπιγες της πατρίδας. Να τους το υπούμε να το καταλάβουνε. Δεν χαμηλώνει ο Όλυμπος. Να τους το πούμε να το καταλάβουνε πως δεν αλλάζει ο ήλιος. Πως δεν αλλάζουν τα χρώματα ποτέ σε αυτή τη χώρα και πως ποτέ δεν κόπηκε στη μέση το τραγούδι. Το παίρνουν τα ψηλά βουνά, το σέρνουν τα ποτάμια, τα φροκοπούν οι θάλασσες, καίγονται τα λιμάνια, τα λιμέρια, μωριά και ρούμελι. Ακόμα τούτη άνοιξη, τούτο το καλοκαίρι, ακόμα τούτη άνοιξη, ραγιάδες. Έτσι κλείνει το ποίημά του, ο Νικηφόρος Βρετάκος, ο ποιητής της Πλούμητσας, πάνω στα δέντρα της οποίας σε παλικαριά καιρούς κρεμούσαν τα τραγούδια τους αρματολοί και κλέφτες. Και πού εφθάσαμε, αγαπητοί μου, σήμερα? Το λέει η ονειδιστική παροιμία. Εκεί που κρεμούσαν οι καπετάνοι τα άρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Από Έλληνες γίναμε ευρωκατσίβελοι. Και αυτή η σχεδόν πλήρης γυφτοποίηση της ζωής δεν περιορίζεται στον εαυτό μας, επεκτείνεται και στο παρελθόν μας. Επιχειρείται μια υπομείωση, ένα κατέβασμα του χτες, για να μην φαίνεται το δικό μας νανικό ανάστημα. Ανεχόμαστε να σπηλώνεται το 21, χάρη στο οποίο υπάρχουμε εμείς, που έχουμε καταληφθεί από μια ιεροστράτρια λόξα, να περάσουμε στην ιστορία όχι χτίζοντας κάτι δικό μας, αλλά γκρεμίζοντας ό,τι έχτισαν με θυσίες και αίματα οι προγονείς μας. Διερωτώνται πολλοί συμπελίτες μας απλοϊκά, γιατί τετιωμένος κατά του 21, γιατί τέτοια μανία κατά των ηρώων και των μαρτύρων του? Είναι απλό. Το 1821 παραμένει μεγάλο σχολείο του απροσκύνητου ήθους. Και η νέα τάξη πραγμάτων μας θέλει προσκυνημένους και υποταγμένους. Να τρέχουμε σε ευρωπαϊκές συνελεύσεις σαν την αρκούδα του γύφτου και να κάνουμε την βουγιουκλάκη. Πώς να ανεχθεί το κατεστημένο του σήμερα, τον αγέροχο λόγο του γέρου του Μοριά, που όταν ο Άγγλος πλοίαρχος Άμιλτον του έκανε πρόταση για συμβιβασμό, αυτός αγέροχα αποκρίθηκε. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Ελευθερία ή θάνατος. Εμείς, καπετάν Άμιλτον, ποτέ συμβιβασμό δεν εκάμαμε με τους Τούρκους. Άλλους έκοψε, άλλους εσκλάβωσε. Με το σπαθί και άλλοι καθώς εμείς, εζούσαμε ελεύθεροι από γενεά σε γενεά. Ο βασιλεύς μας, και εννοεί εδώ ο γέρος τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, εσκοτώθη. Καμία συνθήκη δεν έκαμε. Η φρουρά του είχε παντοτινό πόλεμο με τους Τούρκους και δύο φρουριά του ήταν πάντοτε ανυπότακτα. Με είπε, ποια ήταν η βασιλική φρουρά του? Ποια είναι τα φρούρια? Η φρουρά του βασιλέως μας είναι η λεγόμενη κλέπτε, τα φρούρια η μάνη και το σούλι και τα βουνά. Έτσι δεν με ομίλησε πλέον. Σειρώμαστε σήμερα στο άρμα της υποταγής
σαν το πτώμα του Έκτορα. Δεχόμαστε ραπίσματα καθημερινά. Κάποιος μεγαλόσχημος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπε για μας πριν από 4 ημέρες λέξη βαριά. Απάντηση δεν πήρε καμιά. Δεχθήκαμε την ύβρη σαν παράσημο. Που είναι ο λόγος του Κολοκοτρώνη, που απαντώντας την απειλή του Ιμπραήμ ότι θα κάψει τον Μοριά, έγινε ο λόγος του Κολοκοτρώνη πύρινη σπάθη, για μας όμως μια αιώνια διδαχή, αν δεν θέλουμε να ζήσουμε με σκυμμένη κεφαλή. Του γράφει ο γέρος: αυτό όπου μας φοβερίζεις να μας κόψεις τα καρποφόρα δέντρα μας δεν είναι πολεμικής έργων, διότι τα άψυχα δεν εναντιώνονται εις κανένα. Μόνον οι άνθρωποι όπου εναντιώνονται έχουν στρατεύματα και σκλαβώνεις, και έτσι είναι το δίκαιο του πολέμου. Με τους ανθρώπους και όχι με τα άψυχα δέντρα να τα βάνεις. Όχι κλαριά να μας κόψεις, όχι τα δέντρα, όχι τα σπίτια που μας έκαψες, μόνο πέτρα πάνω στην πέτρα να μην μείνει, εμείς δεν προσκυνούμε. Τι τα δέντρα μας, αν τα κόψεις και τα κάψεις, την γη δεν θέλει να την σηκώσει και η ίδια η γη μένει δική μας και τα ματακάνει. Μόνο ένας Έλληνας να μείνει, πάντα θα πολεμούμε, και μην ελπίζεις πως την γη μας θα την κάμεις δική σου, βγάλ το από το νου σου. Αυτό ήταν το ύφος, το ύψος, αλλά και το ήθος του 21. Ένα ήθος που προέτασε πρώτου κινδύνου το στήθος και όχι τις πλάτες με τη φυγή, όπως δυστυχώς πράττουμε εμείς σε όλες τις εκφράσεις της ζωής. Και έχουμε γίνει μια σάπια κοινωνία που μοιάζει με αγριά που της έχουν πέσει τα δόντια και της έχει μείνει το μαράζι, η βερεμιά, η κακία. Και αυτό γιατί έχουμε χάσει όλες τις λειτουργίες που συνιστούν το κράτος. Έχουμε σπάσει όλους τους πνευματικούς και ηθικούς ιστούς που συνιστούν το έθνος. Το ελληνικό έθνος τελεί σήμερα υποπαρέτηση. Ο Έλληνας δεν τολμά να υψώσει ούτε τη σημαία του στα μπαλκόνια του. Και δεν αισθανόμαστε τον βρόντο της κυματαγωγής που σε λίγο θα απειλεί να μας πνίξει. Αν δεν υψωθούμε στο επίπεδο του 21, οι μελλοντικές γενιές Ελλήνων θα υποχρεωθούν να ζήσουν ανεχόμενες τα αφόρητα και υποφέρουσες τα ανυποφόρητα. Θέλω στο σημείο αυτό να είμαι απόλυτα προειδοποιητικός. Οι νέες δουλείες είναι προ των πυλών. Σήμερα πολλοί που δρούν συνωμοτικά σαν μια νέα φιλική εταιρεία, όχι για να προβάλλουν αλλά για να προσβάλλουν το 21, επιδίδονται με τα μανίας, όχι ώστε να επιδείξουν κάτι που άλλωστε θα ήταν θεμητό, τις μαύρες κοιλίδες που είχε η Επανάσταση, όπως κάθε Επανάσταση, αλλά να τις μεγεθύνουν, να τις μεγαλοποιήσουν και με τον ύπουλο αυτό τρόπο να συγκαλύψουν τη λαμπρότητα του μεγάλου εκείνου γεγονότος. Οι αγωνιστές και οι πρωταγωνιστές του μεγάλου κινήματος έκαναν ασφαλώς έργα λαμπρά, αλλά και λάθη πολλά, που μερικά ήσαν και λάθη φρικτά, αλλά δεν τα απέκρυψαν. Αναφέρομαι ενδεικτικά στη σφαγή Τριπολιτσάς. Από πού τα μαθαίνουμε όλα αυτά τα φρικτά? Από τους ίδιους τους αγωνιστές. Από τους ίδιους αγωνιστές, οι οποίοι τα καταγράφουν και μάλιστα πολλές φορές με ομότητα. Όχι για να τα δικαιολογήσουν, όχι για να τα δικαιώσουν, αλλά για να τα στιγματίσουν. Αλλά όσοι έχουν μελετήσει το 21 καλά, και για να μελετήσει σωστά το 21, και για να έχεις λόγο για το 21 υπεύθυνο, θα πρέπει να μελετήσεις 20.000 σελίδες.
που γράφτηκαν από τους ανθρώπους το 21, όχι για τους μετά. Και να έχεις αφιερώσει κάποια πενταετία στα αρχεία των αγωνιστών του 21. Όσοι έχουν λοιπόν μελετήσει αυτό το 21 δεν θα βρουν ποτέ και πουθενά διαταγή οπλαρχηγού, δεν μιλάω για πολιτικό ηγέτη, που να διατάσει σφαγή των Τούρκων και ιδιαίτερα των αμάχων. Το τι μπορεί να γίνει σε μια πολεμική συμπλοκή, ιδιαίτερα όταν παίρνει επαναστατικό χαρακτήρα, μπορεί να το κατανοήσει κανείς εάν διαβάσει το παλιό αλλά πάντοτε καλό βιβλίο του Λεμπόν, «Η ψυχολογία του όχλου». Είναι άλλος ο άνθρωπος ο οποίος ζει και δρά εν ειρήνη και αλλιώτικος είναι ο άνθρωπος που ζει και δρά εν πολέμου. Και διαρωτώμε, υπάρχει τίτο ανθρώπινον χωρίς λάθη? Λάθη δεν κάνουν όποιοι δεν πράττουν. Και το να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό δεν ήταν εύκολη υπόθεση, σαν να πεις Σουσάμι άνοιξε και ο βράχος να ανοίξει και να διαβείς και να βρεις μέσα στο σπήλαιο όλους τους θησαυρούς της γης. Αυτό που είπαν οι αγωνιστές ήταν ελευθερία ή θάνατος. Και πλήρωσαν με πολύ θάνατο αυτή την ελευθερία. Και ακόμη οι αγωνιστές πάνω στη δράση τους δεν συμπεριφέρονταν σαν να επρόκειτο να κάνουν αγόρευση ενώπιον ιστορικών σε συνέδριο. Ήταν επαναστάτες και όχι φανοκράτες για να περάσει στις νύχτες που έρχονται ο νέος στρατός κατοχής. Πολλοί μου λένε, μα δεν έχουμε έγγραφα που να μαρτυρούν την ύπαρξη κρυφού σχολείου. Με αν είχαμε έγγραφα θα ήταν κρυφό το σχολείο. Προτού πέσουν στα χέρια των ιστορικών, τα έγγραφα αυτά θα έπεφταν στα χέρια των τουρκικών αρχών. Κι όμως μαρτυρίες υπάρχουν. Δικαίωμα του ιστορικού είναι να μην τις θεωρεί πιστικές. Αλλά δεν είναι δικαίωμα του σωστού ιστορικού να λέγει ότι δεν υπάρχουν μαρτυρίες για την ύπαρξη κρυφού σχολείου. Και εδώ σας λέγω ενδεικτικά. Υπάρχει μαρτυρία του Κανέλου, γιατρού στην Γερμανία, ο οποίος στέλνοντας μία επιστολή στον γερμανό θεατρικό συγγραφέα τον Άικεν, ο οποίος έγραψε, έγραψε την ποιητική σύνθεση «Λεύκο Θέα», τον πληροφορεί από το 1822 ότι στην Ελλάδα, λόγω των σκληρών συνθήκων δουλείας, οι Έλληνες υποχρεώνονται από κοινού να δημιουργούν κοινά κρυφά σχολεία. Από επιστολή του 1822. Το επόμενο έτος, ο Κανέλος ήρθε να προσφέρει τις υπηρεσίες των αγωνιζόμενων έθνος και σκοτώθηκε στην Κρήτη. Άρα η αλήθεια του είναι σφραγισμένη με αίμα. Είναι χρόνια που κάποιοι, σαν να ακολουθούν μια γραμμή, προσπαθούν να μαδίσουν ή να κόψουν την βασιλική δρύν της ελληνικής ιστορίας που είναι το 21. Επί μία δεκαπενταετία εφίσταμε ένα τηλεφωνικό μαρτύριο από διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς να συμμετάσχω σε μία συζήτηση υποτίθεται αντικειμενική για το τι έγινε στην Αγία Λαύρα και αν άρχισε η Επανάσταση στην Αγία Λαύρα και αν ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ήταν στην Αγία Λαύρα. Μα για όνομα του Θεού, αυτά είναι ξεκαθαρισμένα από τους ίδιους τους αγωνιστές, από τον ίδιο τον Γερμανό. Πιάστε τα από μνημονεύματά του να δείτε πού ήταν ο Γερμανός, τι έκανε ο Γερμανός. Και ο οποίος Γερμανός γράφει κάποια από μνημονεύματα τα οποία είναι τόσο ισχνά ό,τι αφορά τον εαυτό του, σαν να θέλει να τον μειώσει γιατί δεν θέλει να τον προβάλλει. Μα η Επανάσταση ουσιαστικά και τυπικά έχει αρχίσει από τις 22 Φεβρουαρίου του 1821, όταν ο Υψηλάντης πέρασε τον Προύθο και η μεγάλη επίσημη τελετή
έγινε στη Μονή Βενιαμίν και εκεί ο Μητροπολίτης Βουκουρεστή, εκεί ο τοπικός Μητροπολίτης έστεψε κατά το Βυζαντινό έθιμο τον Υψηλάντη με μια φαρδιά ζώνη και ευλόγησε το σπαθί του. Απλώς. Η 25η Μαρτίου είχε αποφασιστεί να είναι η μέρα ενάρξεως της Επαναστάσεως, η οποία βέβαια θα άρχιζε στη Μάνη με την παρουσία του Υψηλάντη. Το γιατί δεν έγινε αυτό είναι βεβαίως ένα θέμα ιστορικό, πάρα πολύ απλό, αλλά που δεν πρέπει να μας δημιουργεί όλες αυτές τις καταστάσεις οποίες θα παρακολουθήσετε ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ήταν στις συσκέψεις που είχαν γίνει τις προηγούμενες μέρες στην Αγία Λαύρα, αλλά την 25η Μαρτίου ήταν στη Μητρόπολη του στην Πάτρα. Εάν ήταν στην Αγία Λαύρα θα έκανε εισπίδηση όπως λέμε, γιατί εκεί υπήρχε δεσπότης. Και ίσως να ενθυμίστε πριν από 2-3 χρόνια όταν απέναντι μου στάθηκε μία κυρία, καθηγήτρια εις το Πάντιο, της ιστορίας. Τώρα το πώς η ιστορία μεταφέρεται από τη φιλοσοφική μας σχολή στο Πάντιο είναι εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσων κτλ. Και της λέω, κυρία μου, τι δουλειά έχει ο Γερμανός στα Καλάβρητα? Μου λέει, ήταν η Μητροπολή του. Λέω, δεν ξέρω τι ισχύει σήμερα στα πανεπιστήμια, αλλά εάν αυτό σε παλαιότερη εποχή ακουγόταν να λέγεται από καθηγητή, την επόμενη μέρα θα του δίνανε τα παπούτσια και θα έφευγε. Κυρία μου, τους λέω, λυπάμαι. Μητροπολίτης εκεί ήταν ο Προκόπιος. Εάν θέλετε επομένως να αποκαταστήσετε και να προβάλλετε κάποιον, είναι χρέος σας να προβάλλετε κοντά στο Γερμανό και τον αγνοημένο αυτόν τον Προκόπιο, ο οποίος υπήρξε ένας λαμπρός κληρικός που έδωσε πολλά στον αγώνα για την ελευθερία. Όμως, δεν το βλέπουμε στα κανάλια. Δεν το βλέπουμε σε διάφορα βιβλία. Το βλέπουμε αυτό στα ύπουλα χαράγματα, σε τείχους των Αθηνών και άλλων πόλεων, ακόμα και σε τείχους κυρίως τις τουαλέτες. Έλληνας, λέγει ένα πρόσφατο τοιχογράφημα, δεν γέννιεσαι ούτε γίνεσαι, καταντάς. Αυτό έχει περάσει σε όλους τους τοίχους, έχει περάσει σε όλα τα σχολεία, γιατί πρέπει στη συνείδηση αυτών των παιδιών η λέξη Έλληνας να μηδενιστεί. Και φτάσαμε στο σημείο η λέξη Ελλάς να συντάσσεται με το συμπάθιο. Επιδέξει ινστρούκτορες προσπαθούν να πλάσουν μια αλόκοτη γενιά που να ντρέπεται για την καταγωγή της, λες και τα Auschwitz, λες και τα Γκουλάκ, λες και οι σφαγές στην Αλγερία, λες και τα έσχη στην Αιθιοπία που έκαναν οι Ιταλοί και τις γενοκτονίες τις κάναμε εμείς και όχι αυτοί, που όπως λέει ο Σολωμός, αλλά μας έταξαν στα στήθη, αλλά μας γέλασαν φρικτά. Δεν λέω ότι ο μεταχουντικός Έλληνας είναι αθώα περιστερά. Κάποτε ήτανε χωριά της, αλλά ήταν άρχοντας χωριά της, μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζώντας με δανεικά έγινε άρχοντο χωριά της. Η ελληνικότητα τον μείωνε και ήθελε να το παίζει Ευρωπαίος, μέχρι που έπεσε στο λάκκο των Εχιδνών με το υπερμέγεθες χρέος. Δεν είναι το χρέος που με φοβίζει. Έχουμε περάσει άπειρες τέτοιες φουρτούνες.
Μετά την Επανάσταση, παρά τις αντίξωες συνθήκες, σας λέγω μόνο ότι είχαμε 800.000 θύματα εκείνη την εποχή. Ο δεκαετής αυτός πόλεμος στήχησε στον ελληνικό κόσμο 800.000 θύματα. Αφήνω που στη διάρκεια της Επαναστάσεως δεν γίνονταν γάμοι και δεν γεννιούνταν παιδιά. Επαναλαμβάνω λοιπόν, παρά τις αντίξωες συνθήκες, παρότι μόνον μία πόλη στη στεριά τον Αύπλιο ήταν όρθιο, μπόρεσε μέσα σε μια εικοσαετία το μικρό ελληνικό κράτος να διπλασιαστεί πληθυσμιακά, να δημιουργήσει εκ του μηδενός ναυτεμπορικά κέντρα με κορυφαίο αυτό της Σύρου, μια αξιόλογη γεωργία, μια αυτάρκη βιοτεχνία και να αποτελεί συνεχή απειλή για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το κράτος που έφτανε μέχρι τον Παγασιτικό. Τώρα με κάθε λογής μέσου προσπαθούν να σπάσουν τις ρίζες μας, να μας αποφλοιώσουν εθνικά, να σβήσουν το πατριωτικό αίσθημα από τη νέα γενιά, να την αποχαυνώσουν και να την αποβλακώσουν με μια προσφορά παιδείας που μοιάζει με λοβοτομή. Έτσι που το 21 να μην είναι για τα παιδιά μας φάρος και οδηγός ζωής. Αν το πετύχουν αυτό, θα ζήσουμε σε μια πατρίδα που θα είναι αποξενωμένη από τον εαυτό της. Και μια χώρα που αποξενώνεται από τον εαυτό της, πορεύεται αμετάκλητα προς το μαρασμό ή την βαρβαρότητα. Ήδη το διαπιστώνουμε αυτό. Σήμερα ζούμε με απονεκρωμένη ψυχή και με κούφια σκέψη. Και ο λαός μας που κάποτε έβγαζε ήρωες, που έβγαζε μάρτυρες, παθητικοποιημένος, δεν αντιδρά σε εκείνους που σαν τους Ναζί του επιβάλλουν τι να σκεφτεί, τι να διαβάσει, τι να ακούσει και να δει και τι να γράψει. Ποτέ άλλοτε ο λόγος του Παλαμά δεν είχε τόση απόλυτη ισχύ όσο στην παρούσα εποχή. Είναι στίχη μαστίγιο. Δεν έχεις όλυμπε θεούς. Μη δε λεβέντες η όσα. Ραγιάδες έχεις μάνα γη σκυφτούς για το χαράτσι. Κούφνη κι οκνή καταφρονάν τη θεία τραχιά σου γλώσσα. Των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσι. Από παλιά τα είχε πει ο Παλαμάς. Ότι θα γίνουμε περίγελα των Ευρωπαίων και παλιάτσι των αρχαίων. Τι είμαστε? Τα αρέστα του 21, τα ψηλά είμαστε. Ταξιδεύτε στο εξωτερικό και ψάχτε να βρείτε πουθενά οδό αφιερωμένη Έλληνα της νεότερης εποχής. Καλά, για την αρχαία εποχή δεν σας λέω τίποτα. Έτσι και πάτε στο κέντρο Στοκχόλμης, θα δείτε ότι όλοι οι δρόμοι φέρουν αρχαία ελληνικά ονόματα. Αλλά νεότερα, στο Παρίσι θα βρείτε όμως σταθμό του μετρό που φέρει το όνομα του Μπότσαρη. Θα βρείτε δρόμο που φέρει το όνομα του Κανάρη. Θα βρείτε δρόμους που φέρουν το όνομα του Μιαούλη. Άλλους, τωρινούς. Αδαμάντιος Κοραής, λίγο πρωτού σημάνει η καμπάνα του Λιτρωμού, είχε γράψει το 1805 τον περίφημο διάλογο «Τι πρέπει να κάμωσιν η Γρεκή εις τας παρούσας περιστάσεις». Αυτό το ερώτημα κυκλείται και σήμερα στα χείλη των πλέον αγωνιούντων για το μέλλον της χώρας συμπολιτών μας. Να απελπιζόμαστε? Αν ξυπνούσε ο γέρος του Μοριά θα απαντούσε: όχι, να αγωνιζόμαστε. Ναι, οι συνθήκες για το μέλλον είναι ερευόδης. Αλλά ο ίδιος ο γέρος στα απομνημονεύματά του μας λέει: η ώρα η πιο σκοτεινή, η πλέον θα μπει της νυχτός, είναι η ώρα που σημώνει το φως της ημέρας. Η ώρα η πιο σκοτεινή της νυχτός είναι η ώρα που σημώνει το φως της ημέρας.
Και το γεγονός ότι σήμερα είμαι προσκεκλημένος από μία ομάδα νέων που αμφιβάλλω αν ο μεγαλύτερος έχει ξεπεράσει τα 25 του έτη, αυτό μου γεννά μια αισιοδοξία για αυτά τα παιδιά, ότι δεν θα αφήσουν από μέσα τους να φύγει η ηρωική πνοή του 21. Οι άνθρωποι της δικής μου ηλικίας έχουν μόνο μία προοπτική, βέβαιη προοπτική, την προοπτική του θανάτου. Ευγνωμονώ τους Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι μου έκαναν αυτή την προοπτική εντελώς ανώδυνη. Εντελώς ανώδυνη. Όμως η οδύνη μου είναι για τα παιδιά που έχουν προοπτική ζωής. Πώς θα τη ζήσουν αυτή τη ζωή? Αν όμως τα παιδιά αυτά μεθούν από το θάνατο κρασί του 21 και όχι από τα διάφορα δηλητήρια, το λέγω μεταφορικά και κυριολεκτικά, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα μέλλοντος. Το μέλλον θα είναι δικό τους. Θυμάμαι τούτο το περιστατικό από τη διδακτική μου ζωή. Σε ένα σχολείο που θέλησα να εργαστώ, ειδοποιηθήκαμε ότι ήρθε μια κυρία από το Υπουργείο, ας το πούμε, παιδείας, το Εθνικής το κατάργησαν από μόνοι τους, αυτογνωσία γάρ, για να μιλήσει για τα ναρκωτικά. Και όλα τα παιδιά πρέπει να κατεβούν, λέει, στο αμφιθέατρο, έτσι, μπουλουκιδών, να ακούσουν τα περί ναρκωτικών. Εγώ είχα ασχοληθεί πολύ με τα ναρκωτικά, από χρόνια πολλά, και είχα γνωρίσει και σπουδαίους διακινητές στη Σικελία, στη Νότιο Ιταλία και στη Μασαλία. Και ήξερα πώς λειτουργεί η τεχνική της διαδόσεως. Δεν κατέβασα τα παιδιά μου κάτω. Απλώς, αντί να τους διδάξω στο συντακτικό τον πλάγιο λόγο, τους μίλησα για την έξοδο του Μεσολογίου. Και όταν πήγα στο γραφείο και μου έκανε τα παράπονα του διευθυντής, του είπα, αφού του εξήγησα το πώς λειτουργεί η τεχνική διαδόσεως των ναρκωτικών, σας το λέγω έτσι απλά, οι μεγάλοι έμποροι των ναρκωτικών λένε, μιλάτε, μιλάτε, μιλάτε ηλίθιοι για τα ναρκωτικά, μας κάνετε διαφήμιση. Του είπα τούτο, εάν φυτέψουμε στην καρδιά, στην ψυχή κάθε παιδιού ένα μεσολόγγι, τότε δεν υπάρχει κίνδυνος ποτέ στη ζωή του να πέσει στην παγίδα των ναρκωτικών. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Γκέτε, ο μεγαλύτερος ποιητής της Γερμανίας, στο δεύτερο Φάουστ, τοποθετεί τον ήρωά του τον Εφορίωνα να λέγει την περίφημη φράση που κάποτε τη γράφαμε σε εκθέσεις. Πάντα μακρύτερα να κοιτάζεις, να βλέπεις, πάντα ψηλότερα να κοιτάς. Όταν έχεις ένα μεσολόγγι μέσα σου, ασφαλώς αυτό θα σε ανεβάζει πιο ψηλά από το σημείο που σε άφησε η φύση. Θα έχεις κι εσύ μια γεύση αθανασίας. Ας μη σκιαζόμαστε τα σκότη. Και τούτο το σκοτίνιασμα που ζούμε τον τελευταίο καιρό ξημέρωμα θα φέρει. Το 21, αν το κλείσουμε μέσα μας, γίνεται όχι απλώς αθάνατο κρασί, γίνεται και φάρος ελπίδας. Γι' αυτό κλείνοντας, ας ακούσουμε ως διδαχή τον λόγο που είπε λίγο πριν από τη μάχη των Μήλων ο άγριος, αλλά και γι' αυτό Άγιος Μακρυγιάννης, ότι άρχη και τέλος, παλαιόθεν και τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν. Και όταν κάνουν αυτήν την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδένουν. Τρεμπιέν, γράφει ο Μακρυγιάννης, μου είπε ο Ναύαρχος και έφυγε.
προσέχτε το ρήμα. Και όταν κάνουν αυτήν την απόφαση, όχι πάρω, αποφάσεις παίρνουμε κάθε μέρα, αλλά πόσο οι αποφάσεις γίνονται πράξη. Και όταν κάνουν, λέει, αυτήν την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδένουν. Σεις απόψε μπορεί να είσαστε ολίγοι σε σχέση με αυτούς που πάνε στις πανηγυρτζίδικες πιέστες, αλλά εσείς είσαστε, για να το πω μακρυγιανικά, η μαγιά της Λευτεριάς. Όπως είπε ένας προφήτης, οι λαοί δεν σώζονται με την ποσότητα, οι λαοί σώζονται με την ποιότητα. Αυτή την ποιότητα βλέπω στο πρόσωπο των νέων και γι' αυτό θα κλείσω με το παλαιό λατινικό, την πρώτη φράση που μαθαίναμε στο σχολείο παλιά. Dum spiro spero. Σας εύχομαι, όπως λέμε στο Μοριά, καλή Παναγιά. Και να μην ξεχνούν οι νέοι αυτή τη φράση του τραγουδιού, του Μωραΐτικου. Γιατί γιορτάζει Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα. Γιατί γιορτάζει Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα. Λοιπόν, καλή Παναγιά και καλή πατρίδα. Να είστε καλά.